Καλησπέρα! Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έχει να κάνει με τον σίδηρο. Αφορά όλους μας αυτό το θέμα, γιατί όλοι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια έλλειψη στο σίδηρο, στο αίμα. Και υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε και με βάση αυτά να κάνουμε μια ωραία εξέταση αίματος και αν δούμε ότι έχουμε τα εξής, αυτή την έλλειψη, ας πούμε, του σιδήρου, θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, μερικά συμπτώματα είναι χλωμή επιδερμίδα, η έντονη κούραση, μειωμένη σωματική ανάπτυξη, είναι οι ζαλάδες, η τριχόπτωση, η αϊπνία, τα έθραυστα νύχια και οι μικρανίες. Τώρα, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι εμείς οι γυναίκες, όταν έχουμε κάθε μήνα την εμεινόρειά μας, θα ήταν καλό να παίρνουμε παραπάνω σίδηρο, έτσι, γιατί χάνουμε αίμα, χρειάζεται και λίγο αναπλήρωση στο αίμα μέσα κάποια ιχνοστοιχεία και ο σίδηρος είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, πρώτο. Δεύτερο, να πω, για την έλλειψη σιδήρου, εφόσον έχετε κάνει δηλαδή τις εξετάσεις αίματος και έχετε διαπιστώσει όντως, και λέω ξανά όντως, ότι έχετε έλλειψη σιδήρου, γιατί αυτά δεν τα κρύβουν, τα γράφουν, έτσι, είναι ενδείξεις αυτά, τότε μπορείτε να κάνετε το εξής. Δύο είναι τα τεινά που μπορείτε να κάνετε. Το ένα είναι να πάρετε συμπληρώματα διατροφής ώστε να το αναπληρώσετε όταν έχετε έλλειψη σιδήρου. Και δεύτερον είναι λίγο να αλλάξετε τη διατροφή σας, βάζοντας μέσα τροφές που περιέχουν περισσότερο σίδηρο. Και αυτό θα κάνουμε τώρα, αυτό θα σας πω, είχα σκοπό να σας πω, ποιες τροφές έχουν περισσότερο σίδηρο. Είναι τα αυγά, το κρέας, οι πιπεριές, το σουσάμι, είναι το κακάο, το θυμάρι, είναι τα ρεβίθια, οι φακές, τα ψάρια, το σπανάκι, έτσι, οι βρώμοι, ποια άλλα έχουνε, βρώμοι, τσουκνίδα, τα τσία, η σπόρη τσία, έτσι, τσία, τα λέω, ναι, έτσι, τα σποράκια, είναι οι αγκινάρες, είναι τα πράσα και είναι και τα ωραία ρόδια. Δηλαδή, όταν έχετε έλλειψη σιδήρου, καλό είναι να τα εντάξετε και αυτά στη διατροφή σας. Έτσι τα αναπληρώνετε και όλες μέσω διατροφής και δεν θα πρέπει να παίρνετε συμπληρώματα. Αν και τα συμπληρώματα, εγώ σαν Ναταλή, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ωραία. Αυτό. Αυτό έχω να σας πω για το σίδηρο. Απλά να σας πω ότι καλό, και θα το ξαναπώ, είναι να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και να γενικότερα να προσέχετε, γιατί στο αίμα μπορεί να έχουμε διάφορες ελλείψεις που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε αμέσως. Γιατί, θα σας πω και ένα παράδειγμα, τώρα, ας πούμε, άμα έχετε έλλειψη σιδήρου, μπορεί να έχουν τα ίδια ακριβώς συμπτώματα όταν έχετε και έλλειψη ψευδαργύρου. Καταλάβατε τώρα τι λέω. Οπότε, όμως, έχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Ας πούμε, στην έλλειψη σιδήρου μπορεί να έχετε έθραυστα νύχια, ενώ στο ψευδάργυρο μπορεί να έχετε, κάτι άλλο. Κούραση, ερεθισμένα μάτια, λέω εγώ τώρα, έτσι. Οπότε, τα βλέπουμε λίγο αυτά, έτσι, και γι' αυτό είναι η εξετάση αίματος, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουμε κάποια πράγματα. Η έλλειψη σιδήρου δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά μπορεί να γίνει σοβαρό, γι' αυτό προνοούμε από εξ αρχής, έτσι, εξ αρχής το βλέπουμε λίγο αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε να ξέρουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό, με αυτό κλείνω. Ελπίζω όσοι έχετε φοβίες πλέον να κάνετε εξετάσεις αίματος, μέσα σε αυτήν είμαι και εγώ δυστυχώς, να τις κάνετε, γιατί οι εξετάσεις, όπως λέω και εγώ, σώζουν ζωές. Αυτό. Με αυτό θα μείνω και ονοήτω, έτσι. Να έχετε μια υπέροχη μέρα,
να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι, είναι και το ελιξίριο ζωής. Και να μου είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια χαρά. Bye! Καταρχάς έγινε η κλήρωση από το διαγωνισμό σήμερα. Έγινε εντελώς τυχαία, δηλαδή δεν διάλεξα αυτός και αυτός, ήταν εντελώς τυχαία τα ονόματα. Και να πω ότι θα επικοινωνήσω με αυτούς που κέρδισαν. Για να πάρω και εγώ τα στοιχεία τους, για να τους στείλω και τα δωράκια τους με πάρα πολύ αγάπη. Και θα ήθελα στο τέλος, δηλαδή να σας ευχαριστήσω κιόλας για όσους συμμετείχατε σε αυτό το διαγωνισμό. Έτσι. Και θα κάνουμε κι άλλους διαγωνισμούς στο μέλλον, εννοείται. Και θα έχει ακόμα, δηλαδή όσο τρέχει το καναλάκι, το κανάλι μου δηλαδή, τόσο και περισσότερα δωράκια θα έχουμε και κληρώσεις, θα έχουμε διάφορα, έτσι. Θα έχουμε ίσως και μαγειρικό σε μαγειρικού επίπεδου, θα έχουμε και βοτανικού επίπεδου, κάπως έτσι. Αλλά στο μέλλον να ξέρετε ότι θα κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς. Αυτό. Να μου είστε καλά, να έχετε αυτό το υπέροχο χαμόγελο. Φιλάκια. Bye!